Προφυλακισμένος στις φυλακές Ρεβενών βρίσκεται ο 35χρονος YouTuber Χαγιάτε με τις κατηγορίες της εμπορίας ανθρώπων κατά συρροή και κατ' επάγγελμα και της σωματικής βλάβης σε βάρος αδύναμων προσώπων κατά εξακολούθηση. Τέσσερα από τα παιδιά που σύμφωνα με το κατηγορητήριο φέρονται να πρωταγωνιστούν στα βίντεο δίνουν, μιλώντας με το πρόσωπό τους στην εκπομπή, τη δική τους εκδοχή για όσα συνέβησαν. Παντούν σε εκείνους που τους χαρακτήρισαν αμαία, δηλώνοντας πρόθυμοι να εξεταστούν από ειδικούς. Είμαι ο Πετράν και θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν είμαι αμαία, όπως ισχυρίζονται στις κατηγορίες του. Και σχεδόν τον παρακάλεσα για να πάω εκεί στην εκπομπή του. Ό,τι έκανα στα βίντεο ήταν με τη θέλησή μου και τη βούλησή μου. Εγώ έψαχνα να το να πάω εκεί. Έχω ένα πόνημα. Να μιλάω, δεν μπορούσα να μιλήσω πολύ καλά. Έχω στο μυαλό να είμαι σωστός, τι είναι καλό ή όχι. Είμαι ένα από τα άτομα τα οποία ακούστηκαν στη δημοσιότητα ως αμαία. Θέλω να πω ότι δεν είμαι αρχικά. Είμαι ένα από τα άτομα που συμμετείχε στα live, που βρέθηκα και έξω από τα δικαστήρια και δεν με αφήσανε να καταθέσω και να πω την αλήθεια, διότι με βγάλανε ως αμαία. Εγώ βρίσκομαι 3 χρόνια σε αυτές τις live εκπομπές. Εκεί πέρα βρισκόμουν με τη θέλησή μου πάντα. Έψαξα μόνος μου αυτόν τον άνθρωπο. Δεν περίμενα αναγνωρισιμότητα από εμάς. Ούτε μας εκμεταλλεύτηκε ποτέ. Βία δεν υπήρχε σε αυτά τα live βίντεο. Μόνο εκτός από κάποιες περιπτώσεις, όταν ο Red Dragon γύρναγε μετά από χρήση ουσιών, πείραζε σεξουαλικά άτομα τα οποία ήταν όλοι ενήλικες, αυτό θέλω να ακουστεί, ήταν όλοι ενήλικες σε αυτές τις live μεταδόσεις. Και ο έμπαινε σαν ασπίδα για να βοηθήσει. Δεν είδα ποτέ σεξ, βία είδα στο Red Dragon, ο οποίος χρειαζόταν να του κάνεις αυτό που του κάνεις για να... γιατί παραφερόταν στα live. Προσωπικά δεν είχα δει κάποια άτομα τα οποία είχαν πλήρη συνείδηση. Δεν τα έβλεπα εγώ, ας πούμε, ως αμαία. Μπορεί να είχαν λίγο μειωμένη αντίληψη, λίγο μειωμένη... να είχαν πρόβλημα στα θέματα, στην ομιλία τους, όπως και πολλοί από εμάς, ας πούμε. Υπάρχουν δύο άτομα, δύο βασικοί συμμετέχοντες στον βίντεο, ο Βάρδος και ο Red Dragon, που έχουν περάσει σε ένα δρυμή κατηγορό του αρχηγού και τον κατηγορούν για σεξουαλικές κακοποιήσεις. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος λέει τι να πούνε. Αντίπαλος είναι από προηγούμενα, από δικές του live μεταδόσεις, αντίζηλος, άμα θέλετε να το πούμε έτσι, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει καταδικαστεί και θέλει να πάρει στο λαιμό του και άλλα άτομα. Εσύ γιατί πήγαινες αυτά τα βίντεο? Έψανα φίλους. Τους θεωρούσα φίλους μου, ήταν σαν να πάω με τους φίλους μου για καφέ. Σε ανάγκασαν ποτέ να κάνεις κάτι σε αυτά τα βίντεο που δεν ήθελες? Όχι. Εγώ τα ήθελα, τα έκανα. Ποτέ δεν έχει κάνει κακό σε κανέναν, έχει βοηθήσει τους πάντες. Έχω παρευρεθεί σε πολλά βίντεο, κατά καιρούς. Απλά έχω να πω ότι είναι ένα άτομο το οποίο είναι πολύ χαμηλών τόνων, άσχετα τι φαινόταν στα βίντεο. Δεν είδα καμία βία. Δεν αισθάνθηκα ότι κάποιος καταπιέζεται. Αν καταλάβαινα ότι υπάρχει έστω και η παραμικρή βία, θα πήγαινα εγώ ίδια και θα το κατέδιδα. Κυριολεκτικά, δεν έχω ξαναδεί σπίτι με ξεκλείδωτη πόρτα. Όποιος ήθελε πήγαινε, όποιος ήθελε έφευγε, ήταν μια μεγάλη παρέα. Δηλαδή δεν ήταν ποτέ ότι ήταν ένα αποστηρωμένο περιβάλλον που είχε φυλακισμένα άτομα και τα εκμεταλλευόταν. Δεν υπήρχε διαχωρισμός αν είσαι καταγωγή, αν έχεις θέμα νοητικό, οτιδήποτε. Όλοι ήταν εισάξιοι. Ήταν κάποια άτομα με κάποιες ιδιαιτερότητες. Δεν είχαν χαρτιά αυτά τα άτομα. Είχαν κάποιες ιδιαιτερότητες και τα βλέπαμε ίσα με εμάς. Ο μόνος λόγος που βλέπω που κατηγορούν το είναι δεν τους πλήρωνε. Αυτή είναι η κατηγορία τους. Είναι πάρα πολύ άδικο για ένα τέτοιον άνθρωπο που προσπαθούσε μόνο να βοηθήσει να έχει βρεθεί σε αυτή τη θέση και να κατηγορείται και να σπηλώνεται το όνομά του έτσι. Στο δικαστήριο η αλήθεια θα υποθεί, θα βγει παρά έξω. Και πιστέψτε με, ο άνθρωπός μας θα δικαιωθεί. Συγγνώμη παιδιά, αλλά εγώ τώρα θα είμαι η κόντρα, η φωνή της λογικής. Αυτοί οι άνθρωποι, αν κάποιος έκανε casting, θα μπαίνανε σε οποιοδήποτε reality τύπου Big Brother στην ελληνική τηλεόραση για να σταματήσουμε. Έχει τώρα. Όλοι το δικά συζητάμε για να μην είμαστε τώρα. Σωστά. Αυτό λοιπόν εδώ είναι σοκαριστικό που είδα εγώ. Αν αυτοί οι άνθρωποι μπήκαν μέσα στο YouTube και έκαναν όλα αυτά,
θεωρώ ότι είναι η άλλη ματιά της τηλεόρασης, που η τηλεόραση αυτή τη στιγμή γι' αυτό είναι πολύ πίσω και γι' αυτό οι νέοι την κλείνουν. Γιατί αυτή δεν μπορεί να την ακολουθήσει. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης παρεμβαίνει. Σκεφτείτε ένα reality, γι' αυτό το Big Brother πια δεν έχει νούμερα τηλεθέασης. Δεν πουλάει. Και θα πουλάει γιατί υπάρχει αυτό που έχει κανιβαλισμούς. 24 ώρες και που ποντάρεις κιόλας και βάζεις το χρήμα. Και μη μου πείτε τώρα, πες μου αν αυτούς τους παίκτες. Τον άνθρωπο με το μουστάκι. Εύκολα. Η κοπέλα. Εύκολα. Δεν θα τους έβαζες μέσα στο Big Brother. Εύκολα. Χωρίς δεύτερο κάστινγκ. Γιατί εγώ τα βγάζω όλα. Ειδικά αν έβαζα δύο τυπογράφους.